πυροβολικό έχει αρχίσει από τις 10 το πρωί και ρίχνει ο βίδες από την περιοχή Σκυλή, που βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, προς το χωριό Μανάρας, όπου βρίσκεται το στρατηγική σημασία στρατιωτικό αεροδρόμιο Μινίνγκ, που να θυμίσουμε ότι ελέγχουν οι Κούρδοι της Συρίας. Χθες ο τουρκικός στρατός χτύπησε περίπου 50 στόχους στη Βόρεια Συρία, ρίχνοντας πάνω από 100 βολές. Εκτός από το κοινό, βέβαια, από όπου χτυπάει η Τουρκία τους Κούρδους της Συρίας, επιτίθεται και από την Αντιόχεια εναντίον των δυνάμεων του Άσαντ. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας τώρα, ο Ισμέτ Γιλμάζ, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί σε 4 διαφορετικά σημεία και ότι αυτοί οι βομβαρδισμοί όμως γίνονται στο πλαίσιο των κανόνων εμπλοκής, καθώς, όπως είπε, έχουν πέσει όλοι στο τουρκικό έδαφος από τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας, αλλά και από τις δυνάμεις του Άσαντ. Σύμφωνα πάλι με τον Τούρκο Υπουργό, υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Κούρδοι της Συρίας ετοιμάζονται να χτυπήσουν το Αζάς, ενώ όπως ανέφερε, η Τουρκία θα συνεχίσει να χτυπά την αεροπορική βάση Μινίνγκ μέχρι να φύγουν από εκεί όλες οι κουρδικές δυνάμεις. Δεν έχει καταγράψει απόλυτα η τουρκική πλευρά και παρόλο που είπα, έχουν απευθύνει έκκληση προς την Τουρκία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς εναντίον των Κούρδων, αλλά και προς τους Κούρδους της Συρίας έχει απευθύνει έκκληση ο Λευκός Οίκος να σταματήσουν να καταλαμβάνουν περιοχές στο βόρειο τμήμα της Συρίας, φαίνεται ότι η ελληνική καμία πλευρά δεν θέλει να υποχωρήσει. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Τουρκία δεν θέλει τη δημιουργία κουρδικού διαδρόμου στη Συρία και γι' αυτό το λόγο προέβησε αυτούς και προβέβησε αυτούς τους βομβαρδισμούς που γίνονται στα σύνορά τους. Τώρα να πούμε επίσης και για μια άλλη εξέλιξη. Ο Νταβούτογλου, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την καγκελάρια της Γερμανίας Μέρκελ και συζήτησαν αυτά ακριβώς τα τελευταία γεγονότα στην τουρκοσυριακή Μεθόριο. Ο Νταβούτογλου επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις εναντίον των Κούρδων της Συρίας, που αποτελεί, σύμφωνα με την Τουρκία βέβαια, την παραθυάδα του ΠΚΚ στη Συρία, και σημείωσε προς την Μέρκελ ότι οι επιθέσεις αυτές θα δημιουργήσουν ένα νέο κύμα φρεσκιστικού ρεύματος με τραγικές συνέπειες, όπως τους είπε, όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την Ευρώπη. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τις επιθετικές διαθέσεις των Κούρδων της Συρίας και συμπλήρωσε ότι έχουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έχουν πραγματοποιήσει την αναγκαία επέμβαση κατά της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης όπως τη χαρακτηρίζει. Αναφέρθηκαν βέβαια οι δύο ηγέτες και στη συνεργασία των δύο χωρών στον αγώνα για την παράνομη μετανάστευση. Νικήτα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία, ένα θέμα το οποίο θα αναλύσουμε και στη συνέχεια εδώ με ανθρώπους ειδικού.